Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα δίνουμε συνέχεια στον κύκλο των συνεντεύξεων με τα μέλη του δικτύου Απόδημος, δηλαδή με κοζανίτες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Έχοντας τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Λίτσιο, που ζει και δραστηριοποιείται στη Σουηδία. Γεια σας από την Κοζάνη, κύριε Λίτσιο. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την τιμή να επικοινωνήσετε μαζί μου και να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Δική μας η τιμή και η χαρά. Αυτή τη στιγμή εργάζεστε στη Στοκχόλμη, στον κρατικό σκανδιναβικό οργανισμό περιβαλλοντικής πιστοποίησης Nordic Eco Label, αν τα λέω σωστά. Και θα ήθελα να μου περιγράψετε αυτή την πορεία από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, όπου πήρατε το πτυχίο του μηχανικού περιβάλλοντος, στην εργασία σας σήμερα. Ναι, ξεκίνησα, όπως είπατε και εσείς, ως απόφυτος στο Δημοκρίτιο, ως μηχανικός περιβάλλοντος. Και από την αρχή η δική μου προσπάθεια ήταν στο να δραστηριοποιηθώ στο περιβάλλον, να ασχοληθώ με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Mm-hmm. Μετά το πτυχίο γύρισα στην Κοζάνη, όπου άνοιξα τεχνικό γραφείο για κάποια χρόνια. Και εκεί προσπάθησα να ασχοληθώ με μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και άλλες μελέτες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και τέτοια. Το οποίο μπορώ να πω ότι ήταν μια κατάσταση ούτε πολύ χάλια, αλλά ούτε και πολύ καλή. Οπότε, δηλαδή? Γενικά το περιβαλλοντικό κομμάτι στην Ελλάδα δεν έχει τόση ζήτηση, στην ουσία δεν του δίνουμε αρκετή προσοχή. Mm-hmm. Οπότε ναι, μεν υπάρχει κάποια δραστηριότητα, γιατί υπάρχει λόγω νομοθεσίας ότι πρέπει να γίνουν, ας πούμε, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, αλλά δεν είναι ότι κάτι το οποίο και θα εξελιχθεί κάποιος σε αυτόν τον τομέα, αλλά ότι και θα έχει το μεγάλο όγκο εργασίας. Mm-hmm. Ο όγκος εργασίας είναι περιορισμένος. Mm-hmm. Γιατί ασχολούνται και πολλοί άλλοι, δεν είναι μόνο οι μηχανικοί περιβάλλοντες. Μπορεί, ας πούμε, να το κάνει ένας πολιτικός μηχανικός, να το κάνει ένας γεωπόνος. Είναι πολλοί άλλοι που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο. Οπότε είναι περιορισμένος όγκος εργασίας, πολλοί που ασχολούνται με αυτό, άρα λίγοι πελάτες ανά μηχανικό, να το πω έτσι. Από την αρχή είχα μια πολύ καλή εντύπωση για τη Σκανδιναβία, γενικά για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Και γενικά όλοι ξέρουμε ότι δραστηριοποιούνται αρκετά εδώ και έχουν προχωρήσει αρκετά σε αυτά τα ζητήματα. Οπότε αποφάσισα ότι θα ήταν καλό για μένα να κάνω αυτό το βήμα, να δοκιμάσω, να έρθω εδώ και να δω αν θα μπορέσω εδώ πέρα να ασχοληθώ με αυτό που με ενδιαφέρει. Δεν μπορώ να πω ότι είναι μια εύκολη μετάβαση. Για κάποιους μπορεί να είναι ευκολότερη, για κάποιους δυσκολότερη, αλλά γενικά δεν είναι κάτι που μάλλον ίσως έχουμε πολύ στο μυαλό μας, ότι θα έρθω εδώ, θα βρω δουλειά μέσα σε 6 μήνες και αμέσως θα συνεχίσω, ξέρω, να κάνω αυτό που κάνω. Mm-hmm. Θέλει μια προεργασία, θέλει να ετοιμαστείς, μετά θέλει να έρθεις εδώ, να μάθεις τη γλώσσα, είναι αρκετά πράγματα που πρέπει να κάνεις. Αλλά μιας και αναφέρεστε σε αυτό, θέλετε να μου πείτε, ενδεχομένως σε κάποιον που ακούει τώρα και θέλει να μεταβεί στο εξωτερικό, ναι, ή κάνει τα πρώτα του βήματα στην Ελλάδα, ακόμη καλύτερα, για να μην πούμε ότι όλοι θέλουν να φύγουν, ναι, έξω. Μία συμβουλή, ίσως εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, γιατί η λέξη συμβουλή δεν μου πολύ αρέσει εμένα προσωπικά. Τι συστήνεται τέλος πάντων σε κάποιον που τώρα ενδεχομένως τελειώνει το πανεπιστήμιο, βγαίνει στην αγορά εργασίας, με βάση την εμπειρία που έχετε αποκτήσει αυτά τα χρόνια? Ναι, αν κάποιος ξεκινά τώρα να σπουδάζει, θα του έλεγα ότι το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να ασχοληθεί με IT. Γιατί είναι ένας τομέας ο οποίος είναι παγκόσμιος, δηλαδή μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να δουλεύεις με πελάτες στο εξωτερικό, και είναι ένας τομέας που έχει πολλή ζήτηση και θα συνεχίσει να έχει πολλή ζήτηση. Οπότε, αν κάποιος προσπαθεί τώρα να βρει ποια σχολή τον ενδιαφέρει, θα του έλεγα να κοιτάξει πάρα πολύ καλά το τομέα του IT. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, αν κάποιος τώρα έχει σπουδάσει, ας πούμε, όπως στη δική μου περίπτωση, έχει πάρει το πτυχίο του μηχανικού περιβάλλοντος. Δυστυχώς δεν έχω και πολύ καλά πράγματα από στην Ελλάδα σχετικά με το περιβάλλον, αλλά αυτό που θα πω είναι ότι θέλει μια συνεχή δραστηριότητα και μια συνεχή ανανέωση αυτών που έχουμε μάθει στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, πήραμε ένα πτυχίο και με αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, γιατί η αγορά εργασίας είναι κορεσμένη. Υπάρχουν πολλοί άλλοι
που απλά έχουν αυτό το πτυχίο. Δηλαδή, δεν έχουμε ένα πλεονέκτημα να τους ανταγωνιστούμε αυτούς. Και αν κάποιος ήδη είναι στην αγορά εργασίας, σημαίνει ότι έχει χτίσει το δίκτυό του, έχει πλεονεκτήματα σε σχέση με αυτό που μπαίνει. Οπότε θα του έλεγα να βρει να ασχοληθεί σε ποιο κομμάτι του περιβάλλοντος αυτή τη στιγμή πιστεύει ότι θα γίνουν νέα πράγματα στην Ελλάδα, και σε αυτό μπορώ να αναφέρω την κυκλική οικονομία, και να προσπαθήσει εκεί να μπει, δηλαδή σε ένα τομέα ο οποίος είναι ακόμα ανοιχτός μέσα στο περιβάλλον. Επίσης, υπάρχουν κάποιες άλλες πιστοποιήσεις εκτός πανεπιστημίου. Παραδείγματος χάρη, να πιστοποιηθεί πάνω σε περιβαλλοντικά ISO και άλλα τέτοια συστήματα. Πάλι μπορούν να δώσουν ένα σχετικό πλεονέκτημα. Οπότε, ναι, δυστυχώς οι σπουδές δεν σταματάνε με την απόκτηση πτυχίου. Θα πρέπει να πάρει και άλλα εφόδια για να ανταγωνιστεί στην ελληνική αγορά εργασίας τους άλλους συναδέλφους στον τομέα του περιβάλλοντος. Μιας και κάνατε λόγο για την κυκλική οικονομία και εξ όσων γνωρίζω αυτό βρίσκεται και στις προοπτικές του Δήμου Κοζάνης για το αύριο, δεδομένης της αναπτυξιακής μετάβασης την οποία διανύουμε, της μετάβασης αυτή στη μεταλιγνίτη εποχή. Και είναι και φυσικά και το αντικείμενό σας συναφές. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την άποψή σας σχετικά με αυτό και να μου πείτε εάν η περιοχή μπορεί να βγει κερδισμένη από όλη αυτή τη διαδικασία, όλη αυτή την αναπτυξιακή μετάβαση. Ναι, καταρχήν εγώ θεωρώ ότι ενώ προκαλεί μια μεγάλη κρίση αυτή τη στιγμή αυτή η αλλαγή του μοντέλου, δηλαδή που φεύγουμε από το Λιγνίτη, που φεύγουμε από το μοντέλο ότι η ΔΕΗ ήταν ο οργανισμός που τραβούσε την περιοχή. Ναι, δημιουργεί κρίση, δημιουργεί προβλήματα, αλλά είναι μια μεγάλη ευκαιρία στο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να το κάνουμε καλύτερα. Γιατί ναι, ήταν ένα μοντέλο ανάπτυξης, αλλά ήταν ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο δεν είχε πολύ καλές βάσεις, όπως φάνηκε τώρα, στο τέλος. Οπότε, ναι, θα βρούμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, αλλά μπορούμε να το βρούμε ένα κάτι που θα είναι βιώσιμο, κάτι που θα κρατήσει και στο μέλλον. Η κυκλική οικονομία, όπως ξέρουν, φαντάζομαι και στο Δήμο και στην Περιφέρεια, είναι κάτι το οποίο δεν είναι μόνο κάτι νέο στην Ελλάδα, είναι γενικά κάτι νέο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουν πάρθει αποφάσεις, δεν είναι ότι το συζητάμε ακόμα, αλλά οι αποφάσεις έχουν πάρθει ότι θα πάμε προς τα εκεί ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτό το μοντέλο. Mm-hmm. Και η κυκλική οικονομία, στην ουσία, είναι ένα οικονομικό μοντέλο, δεν είναι ένα μοντέλο περιβαλλοντικό. Είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης, δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί παντού. Αυτό που γίνεται τώρα εδώ στη Σκανδιναβία, μπορώ να πω ότι είναι λίγο πιο μπροστά στην κυκλική οικονομία, γιατί έχουν ήδη λύσει τα βασικά τους προβλήματα, τα περιβαλλοντικά. Οπότε κάπου μπορούν αυτοί να προχωρήσουν πιο εύκολα προς την κυκλική μετάβαση. Στην Ελλάδα, ας πούμε, όταν ακόμα προσπαθούμε να δούμε πώς θα μαζέψουμε τα σκουπίδια και πώς θα τα διαθέσουμε, πώς θα τα χειριστούμε. Είναι λίγο δύσκολο να μιλάμε για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών, όταν ακόμα δεν έχουμε λύσει το πρώτο βήμα, που είναι το πώς θα τα μαζέψουμε τελικά μας τα σκουπίδια. Οπότε πρέπει να γίνουν βήματα και πρέπει να γίνουν γρήγορα να βρεθούν λύσεις πάνω σε αυτά. Αλλά και εκεί είναι και η ευκαιρία. Ότι ναι, μπορούμε να τα κάνουμε, δεν χρειάζεται να πάρουμε να τα κάνουμε τα βήματα ένα-ένα, μπορούμε να κάνουμε άλματα. Μπορούμε να δούμε το τι έχουν κάνει οι άλλοι, να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εμπειρία και να πηδήξουμε στην ουσία να φτάσουμε στο επίπεδο που είναι και εκείνη. Θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι που έχει πάρα πολλές προοπτικές και θα μπορούσε ο Δήμος και η Περιφέρεια να το κοιτάξουν πώς μπορούν να θέσουν αυτό το μοντέλο ως μοχλό ανάπτυξης της περιοχής. Mm-hmm. Αλλά αυτό που θα πρέπει να γίνει, θα πρέπει να γίνουν πολύ συγκεκριμένες ενέργειες, γιατί ναι, όλοι μιλάμε για κυκλική οικονομία, όλοι θεωρούμε ότι είναι καλό κτλ. Αλλά όταν πούμε το εφαρμόζουμε, πώς εφαρμόζουμε και τι θέλουμε. Η κυκλική οικονομία είναι πολύ μεγάλο τομέα. Η κυκλική οικονομία σε όλους τους τομείς. Σε ποιους τομείς θέλουμε εμείς να δώσουμε βάρος και να πούμε ότι αυτοί είναι οι τομείς που θα αναπτυχθούν και θα τραβήξουν και την Κοζάνη. Κύριε Λίτσιο, εσείς έχοντας προφανώς τις ακαδημαϊκές σπουδές, τις αντίστοιχες που σχετίζονται με όλο αυτό που συζητάμε και έχοντας και την εμπειρία αυτή εργαζόμενος στο εξωτερικό, δεδομένης της αλλαγής λοιπόν αυτής, θα σκεφτόσασταν να επιστρέψετε πίσω στη βάση σας, στην Κοζάνη, στη Γενέτειρα, για να δώσετε, να προσφέρετε και να δημιουργήσουμε όλοι από κοινού ενδεχομένως ένα νέο αύριο για την περιοχή? Στο να γυρίσει κάποιος
πίσω δεν έχει να κάνει μόνο με την εργασία, έχει να κάνει γενικά με την ποιότητα ζωής και το καθημερινό περιβάλλον. Οπότε για μένα αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν επιλογή. Και δεν το λέω μόνο εργασιακά, το λέω γενικά ως την καθημερινότητά μου. Βέβαια ξέρω και τους Έλληνες που έχουν έρθει εδώ, έχουν δουλέψει, έχουν πολύ καλές δουλειές, αλλά απλά δεν μπορούσαν, δεν ήθελαν αυτή την καθημερινότητα, οπότε γύρισαν πίσω. Οπότε είναι καθαρά προσωπικό αυτό το κομμάτι, ότι το εγώ διαλέγω αυτή τη στιγμή να μείνω, δεν σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο όλοι θα ήθελαν να κάνουν. Από την άλλη όμως δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούν να γίνουν συνεργασίες. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί ο Δήμος σε συνεργασία με άτομα που είναι στο εξωτερικό και θα συνεχίσουν να είναι στο εξωτερικό να κάνουν κάτι από κοινού μαζί. Δηλαδή το να διαλέξει κάποιος να μείνει στο εξωτερικό δεν σημαίνει ότι δεν θέλει και να προσφέρει πάλι πίσω στην κοινότητα. Οπότε για μένα προσωπικά δεν το θεωρώ ακόμα επιλογή, αν και προφανώς ήταν κάτι πολύ καλό αν μπορούσα να προσφέρω κάτι με την εμπειρία που μαζεύω εδώ. Μιας και αναφερθήκατε στην ποιότητα ζωής εκεί, στη Σουηδία, θέλετε να μου πείτε ποια είναι η διαφοροποίηση με αυτό που ενδεχομένως να σας προσέφερε η Ελλάδα. Προφανώς στην Ελλάδα, όταν κάποιος έχει οικογένεια και φίλους, έχει αρκετούς λόγους να γυρίσει. Από την άλλη, εδώ πέρα είναι μια πολύ οργανωμένη καθημερινότητα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κάποιος να ασχοληθεί να λύσει κάποια προβλήματα που τα βρίσκει μπροστά του κάθε μέρα. Δηλαδή, μπορεί να αφοσιωθεί πολύ πιο εύκολα στον εργασιακό τομέα, στο να κάνει τη δουλειά του, μπορεί να αφοσιωθεί στο να κάνει τα πράγματα που του αρέσουν, γιατί κάποια πράγματα ήδη έχουν λυθεί, δουλεύουν αρκετά, ας πούμε, και δεν χρειάζεται να τα λύνει αυτά ξανά και ξανά και ξανά. Οπότε για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει μία δομή που δουλεύει, οπότε με αφήνει να ασχοληθώ με τα πράγματα που θέλω. Μιας και λέτε για τα πράγματα που θέλετε, ποιος είναι ο επόμενος σας στόχος, αυτό που έχετε κατά νου, το επόμενο σας βήμα, ενδεχομένως επαγγελματικό εννοώ πάνω. Ναι, αυτό που, το οποίο είναι και καλό εδώ πέρα είναι ότι υπάρχουν πολλές προοπτικές ανάπτυξη και βελτίωση. Δηλαδή, μέσα στον ίδιο οργανισμό και σε άλλες εταιρείες, είναι ότι συνεχώς υπάρχει κάτι καινούργιο να ασχοληθείς. Το δικό μου άμεσο, το σχέδιο για το άμεσο μέλλον είναι να προχωρήσω μέσα στον οργανισμό. Αυτή τη στιγμή, να πω λίγο για το δικό μας οργανισμό. Εμείς ασχολούμαστε με περιβαλλοντικές πιστοποίησεις κατοικιών. Η ομάδα που δουλεύω εγώ. Αυτός είναι ο κύριος τομέας εργασίας μας. Αλλά εκτός από τις πιστοποιήσεις που κάνουμε τώρα, εμείς είμαστε μια ομάδα που δουλεύουμε με τα νέα κριτήρια, δηλαδή τι θα πρέπει να πληρούν οι κατοικίες το 2022 που θα βγουν τα νέα μας κριτήρια. Οπότε είναι και λίγο το να δούμε τι γίνεται στον κατασκευαστικό τομέα, ποιες είναι οι καινοτομίες, ποιες είναι οι εξελίξεις και να πάρουμε αυτές τις εξελίξεις για να τις κάνουμε κριτήρια. Το οποίο είναι κάτι το ενδιαφέρον και είναι κάτι που βλέπεις ότι κάνεις μια άμεση, έχεις μια άμεση, επηρεάζεις άμεσα το τι γίνεται, δηλαδή πώς θα χτιστούν οι κατοικίες. Εκτός από αυτό, μετά το επόμενο βήμα για μένα είναι να ασχοληθώ με αρκετά projects που έχουν να κάνουν με έρευνα σχετικά με το τι ακόμα μπορεί να γίνει καλύτερο στον κατασκευαστικό τομέα. Παραδείγματος χάρη τώρα, η κυκλική οικονομία είναι πολλά projects εδώ πέρα που τρέχουν και προσπαθούν να δούμε okay, πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε κυκλική οικονομία στις κατασκευές. Δηλαδή, στην ουσία, τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να πάρουμε τελικά να τα ξαναβάλουμε από μια παλιά κατασκευή να τα βάλουμε σε μια καινούρια. Αν πάμε να το κάνουμε αυτό, ποια είναι τα προβλήματα, πώς μπορούμε να τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Όλα αυτά είναι ερευνητικά projects που τρέχουν αυτή τη στιγμή και ο δικός μου σκοπός είναι να μέσω του οργανισμού να μπούμε σε τέτοια projects, ώστε να αποκτήσουμε την εμπειρία και αργότερα να εφαρμόσουμε την κυκλική οικονομία στα δικά μας τα κριτήρια. Mm-hmm. Μιας και μιλάτε για ερευνητικά projects του αύριο, που ίσως θα δούμε στην πράξη λίγο αργότερα, λίγο παρακάτω, εγώ θα ήθελα να μου δώσετε και μία εικόνα του πώς φαντάζεστε την Κοζάνη του αύριο, την Κοζάνη του μέλλοντος. Θεωρώ ότι η Κοζάνη, αν εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία που έχει και αποφασίσει σε ποια κατεύθυνση θέλει να πάει, δηλαδή αποκτήσει ένα όραμα στην ουσία. Αν αποκτήσει ποιο είναι το όραμα που θέλουν οι Κοζανίτες για την Κοζάνη, θεωρώ ότι έχει πολλές προοπτικές. Το δικό μου το όραμα για την Κοζάνη θα ήταν να ήταν ένας τόπος ο οποίος θα
προσπαθούσε να ασχοληθεί με νέα καινοτόμα πράγματα. Δηλαδή, να μην πούμε ότι το όραμα της Κοζάρης να κάνουμε πολλά φωτοβολταϊκά. Δηλαδή, αυτό δεν είναι κάτι ούτε καινοτομία, ούτε είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πολύ την περιοχή, αλλά να δει πού πάει, ποιες είναι οι τάσεις, ας πούμε, και να πει ότι θέλει η Κοζάνη να γίνει πρωτοπόρος της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα όραμα και το οποίο θα μπορούσε να γίνει αν κάτσει κάποιος και σκεφτεί πώς να το κάνει. Οπότε κάτι τέτοιο θα ήθελα. Θα ήθελα η Κοζάνη να αποφασίσει τι θέλει να γίνει και αυτό μετά να είναι, προσωπικά εμένα θα μου άρεσε αν αυτό είχε να κάνει με νέες εξελίξεις στο περιβάλλον. Να πει η Κοζάνη θέλει να γίνει ένας περιβαλλοντικός προορισμός. Κάτι παρόμοιο. Ναι. Μιας και μιλάμε για το όραμα για την Κοζάνη, το όραμα για το μέλλον, μιλώντας με ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό και διαπρέπουν, όπως και εσείς, το καθένα στο δικό του τομέα, αυτό που όλοι περιγράφουν και εγώ εντοπίζω ως κοινό σημείο είναι η νοσταλγία για την πατρίδα, η νοσταλγία για εικόνες που έχουν στο νου τους ότι είναι η Κοζάνη, για τους φίλους, την οικογένεια. Θέλετε να μου δώσετε κι εσείς μια εικόνα που έχετε στο νου και ταυτίζετε με την Κοζάνη όπως τη θυμάστε. Μια ανάμνηση ίσως. Ναι, προφανώς θα έχει να κάνει με οικογένεια και φίλους, γιατί στην ουσία αυτός είναι ο τόπος μας, είναι οι άνθρωποι μας. Και αυτή τη στιγμή που εγώ μεγάλωσα στην Κοζάνη και πέρασα μεγάλο διάστημα της ζωής μου στην Κοζάνη, μπορώ να πω ότι οικογένεια, φίλοι και Κοζάνη είναι όλα μαζί μια ανάμνηση. Δηλαδή δεν ξεχωρίζω ότι η Κοζάνη είναι κάτι άλλο εκτός οικογένειάς μου. Το βάζω μαζί όλα αυτά τα τρία στοιχεία, ότι άσχετα αν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, προτιμώ να ζήσω εδώ, θεωρώ ακόμα την Κοζάνη ως οικογένειά μου. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι εκτός, το ξεχάσω και το έχω αφήσει. Θέλετε να στείλετε και ένα μήνυμα στην οικογένεια? Έρχεστε συχνά? Δεν ξέρω, ξέχασα να σας ρωτήσω. Επισκέπτεστε την πόλη? Προσπαθώ τουλάχιστον μία φορά το έτος να έρθω. Τώρα βέβαια με τον κορονοϊό δεν έγινε το προηγούμενο. Ναι, ελπίζω αυτό το καλοκαίρι. Θα ήθελα να πω πιο πολύ, επειδή με την οικογένεια έτσι και αλλιώς μιλάω καθημερινά, αλλά πιο πολύ στους φίλους που μερικές φορές παραπονιούνται ότι δεν μιλάμε τόσο πολύ, θα ήθελα να τους πω ότι παρόλα αυτά δεν είναι ότι τους ξεχνάω ή ότι δεν σκέφτομαι πώς περνάνε και τα λοιπά στην Κοζάνη. Εντάξει, λόγω περιορισμένου χρόνου κάποιες φορές δεν μπορούμε να μιλήσουμε τόσο πολύ, αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα μέσω εσάς να πω ότι δεν έχω ξεχάσει κανένα. Ωραία, είμαι σίγουρη ότι το ξέρουν. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία. Θα χαρούμε πολύ να αναπτύξουμε και ένα δίκτυο συνεργασίας για το μέλλον, όπως αυτό που περιγράψατε, με ανθρώπους που ενδεχομένως δεν σκέφτονται να αφήσουν τον τρόπο ζωής τους σε μια ξένη χώρα και να επιστρέψουν, αλλά να αναπτύξουμε ένα δίκτυο όπου θα λαμβάνουμε ιδέες. Νομίζω ότι το δίκτυο Απόδημος είναι ένα τέτοιο κανάλι, ένας διάβλος επικοινωνίας με ανθρώπους του εξωτερικού και ελπίζω το μέλλον να τα επιβεβαιώσει όλα αυτά και να η συνεργασία να επισφραγιστεί. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Χαρήκαμε πολύ που γνωρίσαμε άλλον ένα Κοζανίτ που διαπρέπει στο εξωτερικό. Εγώ ευχαριστώ πολύ και για τη συζήτηση και για την πρωτοβουλία που αναλάβατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.